ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος μαζί με εκλεκτούς δημοσιογράφους. Προσπαθούμε έτσι να βγάλουμε ειδήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω, το συζητούσαμε και στο διάλειμμα, ή να δώσω στο Φίβο τη χρυσή ερώτηση για τον κύριο Στουρνάρα, για τον κεντρικό τραπεζίτη. Κάντε την εσύ, Φίβο μου. Θα την διατυπώσει καλύτερα από εμένα. Ήταν ερεθιστικό, θα έλεγε κανείς, αυτό που είπατε για τον κύριο Σαμαρά. Γενικότερα για το παλιό σύστημα εξουσίας, όπως λέτε εσείς, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν είχαν στο μυαλό τους το εθνικό συμφέρον. Ο κύριος Στουρνάρας, ως κεντρικός τραπεζίτης, λειτουργήσε με αυτό στο μυαλό του ή με κάποιο άλλο. Και να το πω λίγο πιο διαφορετικά. Με το καπέλο του τραπεζίτη. Με το καπέλο του τραπεζίτη ή με το καπέλο του πολιτικού. Επειδή όμως δεν έχει απαντήσει αυτό. Αν ήταν άλλος επιλογής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο κεντρικός τραπεζίτης, θα είχαν πάει καλύτερα τα πράγματα στην οικονομία. Αυτό δεν το ξέρω. Το τελευταίο. Γιατί η επίδραση της Τράπεζας Ελλάδας είναι περιορισμένη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο ισχυρός πόλος. Οι δηλώσεις όμως. Αλλά θεωρώ ότι δεν έδειξε την αμεροληψία που ταιριάζει με το ρόλο του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Οι δηλώσεις κάνανε κακό στην οικονομία. Δηλαδή, θα φτάσω σε αυτό. Όταν δηλαδή λίγο πριν από τις εκλογές μιλάς ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό και ότι αυτό που κάνουμε το ένφια είναι επικίνδυνο. Χώρος. Δημοσιονομικός χώρος, ευχαριστώ. Και μετά από τις εκλογές αμέσως λες και τα 200 εκατομμύρια υπάρχει. Όταν λες η ανάπτυξη θα είναι πενιχρή και μετά αμέσως μετά από τις εκλογές, αυτό δείχνει ότι η πολιτική δεν είναι πολύ πίσω, στο πολύ πίσω μέρος του μυαλού του. Στο κατηδίαν το συζητήσατε ποτέ με τον κύριο Στουρνάρα όλο αυτό το πράγμα? Διότι τον γνωρίζετε προσωπικά, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζω. Ήταν τόσο εχθρικός, δηλαδή ήταν πολιτικά τόσο εχθρικός. Κοιτάξτε, και στα τεχνικά ζητήματα. Αν με ρωτάτε τη προσωπική μου άποψη, ήταν λάθος του κύριου Σαμαρά που πρότεινε τον κύριο Στουρνάρα, ήταν λάθος του που δέχθηκε το κύριο Στουρνάρα. Όπως θα ήταν λάθος και ο Αλέξης Τσίπρας να είχε βάλει εμένα το τραγασάκι. Το θεωρώ λάθος. Άρα θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ανανεωθεί η θητεία του? Γιατί ήμασταν τόσο εμπλεγμένοι στην πολιτική και στην πολιτική αντιπαράθεση που και Άγιος να είσαι είναι πολύ δύσκολο να δείξεις την αμεροληψία που πρέπει. Δεν είναι δυνατόν εγώ να ήμουν αμερόληπτος σε σχέση με αυτή την κυβέρνηση. Αν ήταν ο κύριος Τραγασάκης, ο κύριος Σταθάκης, οποιοδήποτε πάρετε, δεν το βάζω σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι και ο κύριος Σαμαράς, έχουν αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος και θέλουν να βάζουν τους δικούς τους. Οι δηλώσεις του κάνανε κακό? Νομίζω υπήρχαν στιγμές που κάνανε κακό. Δηλαδή, το καλοκαίρι του 18, πριν από το καλοκαίρι του 18 που συζητούσαμε την έξοδο από το πρόγραμμα, οι δηλώσεις του για την προληπτική γραμμή στήριξης που δεν είχαν ούτε μία οικονομική βάση και φάνηκε τώρα, γιατί χωρίς αυτή τη γραμμή στήριξης μια χαρά πήγαμε εμείς τους 9 μήνες μετά από το μνημόνιο, μια χαρά πάει στις αγορές η κυβέρνηση. Mm-hmm. Ήταν μία παρέμβαση που δεν είχε οικονομικά θεμέλια και είχε πολιτικά κίνητρα. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Βλέπετε αλλαγή τώρα που είναι μια άλλη κυβέρνηση, ενδεχομένως πιο κοντά ιδεολογικά στον κύριο Στουρνάρα, και επίσης πιστεύετε ότι πρέπει να ανανεωθεί η θητεία του? Αλλάξαν όλες οι προβλέψεις της τράπεζας, εκ μαγείας. Ξαφνικά όλα πάνε καλά, θα έχουμε ανάπτυξη, δεν έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Το να ρωτήσετε αυτή την ερώτηση είναι να το απαντήσετε από μόνοι. Πρέπει να τα ρωτάμε όλα. Ναι. Θεωρείτε ότι θα ανανεωθεί η θητεία του, δηλαδή, του κ. Στουρνάρα? Αυτό δεν το ξέρω. Ή ο κ. Βενιζέλος είναι καταλληλότερος από τον κ. Στουρνάρα για την επόμενη μέρα? Ο κ. Βενιζέλος. Νομίζω ο κ. Βενιζέλος το συζητάμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι για κεντρικό τραπεζίτη. Δεν ξέρω τι έχει στο σκοπό ο κ. Μητσοτάκης για τη Τράπεζα της Ελλάδας. Ιδέα δεν έχω. Μάλιστα.
Να πάμε λίγο στο τελευταίο οικονομικό θέμα, κύριε, αν συμφωνείτε, λίγο για τις ιδιωτικοποιήσεις. Εγώ δεν έχω καταλάβει, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, την θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τις ιδιωτικοποιήσεις. Προχωρήσατε αρκετές εσείς και τώρα λέτε μην προχωράτε σε ιδιωτικοποίηση και πώληση μέρους των μετοχών του ΔΔΕ, για παράδειγμα, για τα ΕΛΠΕ, μείνετε εκεί που είστε, στη Νέα Δημοκρατία. Τελικά, ποια είναι η θέση για τις ιδιωτικοποιήσεις? Όταν τις κάνουν άλλοι είναι κακές, όταν τις κάνετε εσείς είναι εντάξει? Όχι. Εμείς, καταρχάς, μέσα σε αυτά που συμφωνήσαμε με τους θεσμούς υπήρχαν ιδιωτικοποιήσεις που δεν θέλαμε να κάνουμε. Αλλά τις κάνατε. Μερικές κάναμε και μερικά στη λίστα που ήταν για ιδιωτικοποίηση κάναμε κάποιες προτεραιότητες. Mm-hmm. Είπαμε ότι το 17% της ΔΕΗ θα το πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Είπαμε ότι ΔΔΕ δεν θα γίνει. Είπαμε ότι στα ΕΛΠΕ που ήταν να τα πουλήσουμε όλες σε μετοχές, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ένα ποσοστό. Άρα είχαμε μια στρατηγική. Όπως είχαμε και μια στρατηγική να φύγουμε από το ΤΑΙΠΕΔ και να πάμε στο υπερταμείο, όπου η μεγάλη διαφορά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει σχετικά πρόσφατα να ξεπερδεύουμε με το υπερταμείο και να πάνε όλοι στο ΤΑΙΠΕΔ που είναι για πώληση. Ποια είναι η διαφορά, πείτε μας. Η διαφορά είναι ότι στο υπερταμείο είναι για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας, είτε αυτό είναι επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ δηλαδή, είτε είναι ακίνητα, με ιδιωτικοποίησεις ή άλλα μέσα. Μπορεί να το κρατήσεις, να το εξυγχρονίσεις, να κάνεις συμπράξεις με το ιδιωτικό τομέα και άρα με αυτό να αυξάνεις την αξία. Είναι τελείως διαφορετικό. Ενώ στο ΤΑΙΠΕΔ τι ήταν? Μόνο για ιδιωτικοποίησεις. Μόλις έμπαινε στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι το αντίστοιχο του στην Αμερική. Κάνει και η φυλακή το death row. Δεν έχει. Σπανίως έρχεται ένα pardon, πώς το λένε, μια χάρη. Χάρη στο. Ναι, αλλά το 99 χρόνια δεν είναι τρομακτικό? Γιατί σας κατηγορούν και γι' αυτό ότι δώσατε την Ελλάδα για 99 χρόνια στους ξένους. Δεν θέλετε να διαβάσετε. Δεν έφερα τον προϋπολογισμό. Λέω ότι. Το προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας που έχει καταθέσει, που λέει ότι είναι και αναπτυξιακό εργαλείο το υπερταμείο. Το λέει και αυτό. Το λέει και αυτό. Και σε τα 99 χρόνια πάντα ήταν αστείο για μας. Τα 99 χρόνια ήταν επειδή ήταν ανώνυμη εταιρεία, μια εταιρεία, και αυτές οι εταιρείες είναι για 99 χρόνια. Δηλαδή ήταν επικοινωνιακό τρίκ. Γιατί έτσι κι αλλιώς. Αν έχει υπογραφεί το 99 χρόνια. Αυτή είναι η επιχείρηση. Έτσι κι αλλιώς και η Δανειακή Σύμβαση δεν κρατάει για 99 χρόνια. Δηλαδή, ό,τι υποχρέωση έχουμε δεν είναι για 99 χρόνια. Οπότε πραγματικά ήταν ένα πράγμα για να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο της πολιτικής, αν συμφωνείτε. Προώρες εκλογές. Σωστά. Σας φοβίζουνε, γιατί είσαστε και αρκετά πίσω στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολλά τα δημοσιεύματα, Υπουργέ, που λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει να πάει σε ένα σχήμα όπως είχε βάλει η Κόντρα τον τίτλο 2+4, δηλαδή στην ολοκλήρωση των 2 ετών της διακυβέρνησής του, θα πάει σε εκλογές για να κερδίσει άλλα 4 χρόνια. Τον εξυπηρετούν οι δημοσκοπήσεις σίγουρα. Κατά δικιά μου άποψη, η πολιτική δεν είναι τζόγος. Δηλαδή, έχουμε δύο πρόσφατα παραδείγματα. Mm-hmm. Έχουμε το παράδειγμα του Σάντσες, που είχε νομίζω 124 έδρες και έριξε τη ζαριά να μην κάνει συμμαχία με το Ποδέμος για να πάει σε εκλογές, και από τα 124 να πάει στα 160 και να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και πήγε στα 120 και θα κάνει κυβέρνηση με το Ποδόμος με χειρότερους όρους και με το Vox, την άκρα δεξιά στην άνοδο. Και είχαμε την κυρία May, που και αυτή έριξε στις προηγούμενες εκλογές στη Βρετανία τη ζαριά για να έχει, νόμιζε θα κερδίσει άνετα και θα μπορούσε να διαχειριστεί το Brexit με άνετη πλειοψηφία. Και έχασε την κυβέρνηση και αναγκάστηκε να κάνει συμμαχία με τους διαμαρτυρόμενους της Βόρειας Βρετανίας. Άρα αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. Δεν κάνεις εκλογές με τέτοιο τρόπο. Δεν είναι τζόγος η πολιτική. Και θα συμβούλευα τον κύριο Μητσοτάκη να μελετήσει και το παράδειγμα της κυρία Μέη και το παράδειγμα του κύριου Σάντσερ. Από την άλλη, να θέλετε εσείς το καλό του. Οι καλοί άνθρωποι δίνουν συμβουλές σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν με πείθετε πολύ. Πάντως, η απλή αναλογική, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη θεώρηση
και θεωρία από τα υπόλοιπα κόμματα ότι η απλή αναλογική φέρνει ακυβερνησία στη χώρα. Φέρατε την απλή αναλογική και πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεπεραστεί. Και ήταν και ένας από τους λόγους της συσπήρωσης και επιχειρηματιών. Πάντως με σταθερές κυβερνήσεις χρεοκοπήσαμε την Ελλάδα, ναι, το 2009. Δεν το χρεοκοπήσαμε με απλή αναλογική. Και αφού το βάλατε αυτό το θέμα, θέλω να σας πω πόσο αντιδημοκράτες είναι στη Νέα Δημοκρατία με τις παρεμβάσεις της που κάνανε στην απλή αναλογική, με την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ψηφίσαμε εμείς την απλή αναλογική, τουλάχιστον να δοκιμάσουμε εκεί, αν στην τοπική κοινωνία, που έχουν και απλά πράγματα να συζητήσουν για την καθαριότητα, να συζητήσουν για τα σχολεία, να συζητήσουν για πράγματα του Δήμου, που φαντάζεται κανείς θα μπορούσαν να βρεθούν συνενέσεις. Το αναιρούν αυτό μετά, αναιρούν ουσιαστικά τα δημοτικά συμβούλια, γιατί όλα τώρα αποφασίζονται στις επιτροπές. Και δείτε πόσο αντιδημοκρατικό είναι αυτό. Εγώ θα μπορούσα να ήμουν υποψήφιο σε ένα Δήμο, να έβγαινα δημοτικό σύμβουλο και μετά οι κανόνε του παιχνιδιού να είναι τελείω διαφορετικέ. Μπορούσα να βγω σαν ένα άνθρωπο που ήθελα τη συνένεση, ήθελα να συζητήσω και με άλλε παρατάξει για το καλό του τόπου μου και αυτό δεν μου το επιτρέπει, αλλάζοντα εκ των υστέρων ουσιαστικά το τρόπο που δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δείχνει ότι έχουν μια απέχθεια στη δημοκρατία και στις συνενέσεις και τις διαβουλεύσεις. Δεν είναι κακό πράγμα στη δημοκρατία. Εγώ που υποστηρίζω την απλή αναλογική, μπορεί κάποιος να μου πει ότι είμαι γαλοπούλα που εύχεται να έρθει τα Χριστούγεννα, γιατί ξέρω ότι ποτέ δεν θα πάρει 50% ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Παρόλα αυτά. Ναι, αλλά έχει περισσότερους συμμάχους από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έχει η Νέα Δημοκρατία από τους άλλους χώρους. Καλά, δεν τον θέλουν και πολύ. Συμμαχημένοι τώρα, άμα δείτε πώς συζητάνε το Κινάλι και το Μέρα και το ΚΚΕ, πρέπει να δείτε. Η απλή αναλογική θα άλλαζε τους κανόνες και το ξέρετε πολύ. Κοιτάξτε, αν υπάρχει προοδευτική πλειοψηφία. Δεν ξέρω τι λέτε. Άμα λέτε όμως ότι υπάρχει προοδευτική πλειοψηφία υπάρχει στη χώρα μας, τότε υπάρχει, πρέπει να εκφραστεί. Τότε είναι αντιδημοκρατικό να μην υπάρχει απλή αναλογική. Δεν υπάρχει. Τι είναι σωστό, λέω ότι εσείς κερδίσατε δύο φορές τις εκλογές με αυτό το σύστημα που καταγγέλλετε. Δεν το αλλάξατε. Είχατε την ευκαιρία να το αλλάξετε. Πώς το αλλάξατε. Τη δεύτερη φορά το αλλάξατε. Το αλλάξατε στις εκλογές ενώπιση των εκλογών. Καλά, στο πρώτο εξάμεινο θα το αλλάζανε. Είχαμε άλλες δουλειές τότε. Λέω ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί από τις προοδευτικές κυβερνήσεις. Εγώ ήταν από την Ομοσπονδία ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ παλαιότερα. Κεντροαριστερά θεωρώ ότι συμφωνείτε ότι ήταν τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο βαθμό του. Δεν άλλαξε. Στους Δήμους που αναφέρεται ως παράδειγμα, υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι λειτουργήσαν με τη συνένεση. Έχουμε συνθέσει τα δημοτικά συμβούλια πέρα από τον νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία και άλλαξε αυτό που λέτε την ουσία ενός εκλογικού συστήματος και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Να συνεχίσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, Υπουργέ. Υπάρχει ένα θεματάκι. Χάσατε τις εθνικές εκλογές, τις κάνατε νωρίτερα. Θυμάμαι πολύ. Με ελληνικά πρότυπα. Πολύ λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα. Δηλαδή Ιούλιος με Σεπτέμβρη, όταν σκεφτείτε ότι ο Αύγουστος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αλήθεια. Λόγω διακοπών, τώρα δεν τους λες και πρόωρες εκλογές με την παράδοση την ελληνική. Αλήθεια είναι. Ωστόσο το τρίπτυχο της Νέας Δημοκρατίας με το οποίο κέρδισε τις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν θα της βγει, ασφάλεια, ανάπτυξη, φόροι. Χαμηλότεροι φόροι και αυτή η μεσαία τάξη τέλος πάντων που έγινε σημαία, ήταν πάρα πολύ σαφές. Πολύ κατανοητό. Το δικό σας σύνθημα ποιο ήτανε που έχασε, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Το δικό μας σύνθημα ήτανε μια ισορροπημένη πολιτική στα δημοσιονομικά ανάμεσα στους φόρους και το κοινωνικό κράτος. Ήτανε μια ανάπτυξη που εκμεταλλεύεται αυτό που ονομάσαμε πριν από τις διαφημίσεις η σοφή διαχείριση της γνώσης. Και ήταν μια αύξηση της δημοκρατίας και τα δικαιώματα και στο φιλελευθερισμό. Μήπως είναι πολύ δύσκολο αυτό το σχήμα, Μήπως είναι Υπουργέ. Πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα πολύ κατανοητά. Λοιπόν, βάζετε ένα ενδιαφέρον ερώτημα και έχει και θεωρητικό ενδιαφέρον. Δηλαδή στην εποχή των social media που ένα βιντεάκι που κάποιος λέει κάτι σε κάποιον άλλον σε επίπεδο ατάκας. Γιατί όμως είναι πιο δύσκολο από ένα αριστερό, από ένα δεξιό. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι κυρίαρχες ιδέες σε μια κοινωνία είναι πάντα οι κυρίαρχες ιδέες του συστήματος. Άρα για τον κύριο Βορύδη, μια κουβέντα θέλει να πει για την ασφάλεια
και πώς κινδυνεύουν στο Περιστέρι ή στον Άγιο Παντελήμονα. Mm. Για τον Άσο τον Ηλιόπουλο, που ήταν ο υποψηφιός μας, για να εξηγήσει ότι η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης. Και θέμα φωτισμού. Είναι, και, είναι θέμα να οι γειτονιές να έχουν ασφάλεια. Να είναι ζωντανές. Δηλαδή η καθαριότητα, πώς είναι τα σχολεία, πώς... Όλο αυτό θέλει πολύ μπλα μπλα. Άρα για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν το σύστημα, για αυτούς που θέλουν να το μετασχηματίσουν σε μια πιο δημοκρατική χώρα, σε μια πιο, χώρα που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, θέλουν πολύ μπλα μπλα. Mm-hmm. Ο κύριος, να πω κάποιον άλλο, να μην πω, ο κύριος Χατζηδάκης θα λέει μειώνουμε φόρους, γίνονται επενδύσεις και όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ενώ η πραγματικότητα, ότι θέλεις προγραμματισμό, ότι είναι σύνθετο το πρόβλημα, θέλει πάρα πολύ μπλα μπλα. Άρα έχουμε αντικειμενικά προβλήματα. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επικοινωνιακό και να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα social media, αυτό το μηνύματα, να τα κάνουμε πενινταράκια. Σωστό είναι. Mm-hmm. Αλλά πάντα η αριστερά ή οποιαδήποτε δύναμη θέλει να αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος σκέφτεται και ότι υπάρχει άλλος δρόμος, θα χρειάζεται περισσότερο μπλα μπλα. Δεν δώσατε τόσο μεταρρυθμιστικό μήνυμα. Για την αριστερά, την κεντροαριστερά, αλλά και την αριστερά, υπάρχει μια αντίληψη ότι είστε κρατιστές, ότι ευνοείτε ένα πελατειασμό και εσείς. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει αυτή η τρομερή αντίφαση σε αυτή τη χώρα, ότι αυτή τη Σοβιετία που λένε, αυτό το κράτος το πελατειακό, το φτιάξαν άλλοι, το έφτιαξε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Και το συντηρούν μέχρι σήμερα. Αλλά κατηγορούν εσάς ότι στηρίζετε συνδικαλιστές, στηρίζετε ΔΕΚΟ, κάθε τι που είναι κρατικιστικό ή κρατικό το στηρίζετε. Ότι διορίσατε στρατούς μετακλητών, στρατούς. Ότι στα μάτια των Ελλήνων ή στην γενική νεφελώδη αντίληψη. Ούτε στην τέταρτη εθνική δεν είμαστε με σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω δεν παίζουμε στο ίδιο. Αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στο θέμα των μετακλητών. Η αριστερά. Εδώ στην Ελλάδα έχει αυτή την αντίληψη. Κοιτάξτε, είναι κρατικιστική. Ο κρατικισμός, υπάρχει μια παράδοση της αριστεράς που είναι κρατικιστές, υπάρχει και μια παράδοση της αριστεράς που είναι όσο περισσότερη παραγωγή τόσο καλύτερη. Mm-hmm. Αριστερά όμως αλλάζει. Καταλαβαίνει και μοντέλα που δεν δουλέψανε, σκέφτεται καινούριους τρόπους πώς μπορεί να γίνει το κράτος που να παρέμβει αλλά να είναι και πιο δημοκρατικό. Γι' αυτό κάναμε εμείς την απλή ιεραλογική. Mm-hmm. Γι' αυτό προσπαθήσαμε στο Σύνταγμα να ανοίξουμε το παιχνίδι, είτε με δημοψηφίσματα, είτε με τις κοινωνικές ομάδες που θα μπορούσαν να προτείνουν αλλαγές. Θέλαμε να το αλλάξουμε. Άρα μπορεί να είσαι με το κράτος, ότι χρειάζεται το κράτος, χρειάζεται ο προγραμματισμός, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτό και να υπάρχει διαφάνεια. Συγχρόνως, κάναμε και κάτι που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ίσως δεν είχαμε καιρό να το εξηγήσουμε, δεν ξέρω γιατί. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε το σύστημα ενάντια στη διαφθορά και στο κακό, την κακή έννοια του κράτους. Αυτό που έκανε ο Ξανθός με τα φάρμακα, που τώρα δεν ήταν κάτω από τον Υπουργό, αλλά το θωράκισε σε μια επιτροπή που αποφάσιζε. Αυτό που έκανε και ο Σταθάκης και ο Δραγασάκης στην ανάπτυξη για πώς γίνεται η διανομή των ΕΣΠΑ να είναι με διαφάνεια. Ο κοντζιάς με τα μυστικά κονδύλια. Αυτό που κάναμε στο... Τώρα με διακόψατε και είχα και ένα άλλο παράδειγμα που θα ήθελα να... Όχι, δεν μου έρχεται. Κάναμε σε διαφορετικές... Α, για το κοινωνικό μέρισμα. Mm-hmm. Μας κατηγόρησε μάλιστα και σήμερα ο κύριος Παπαδημητρίου στη Βουλή, ότι δίναμε στους πελάτες μας το κοινωνικό μέρισμα. Έτσι είναι. Εμείς το κάναμε το κοινωνικό μέρισμα με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, mm-hmm. που μπορούσε να το δει όλος ο κόσμος και να πει αν είναι δίκαια, άδικα, ότι δεν έπρεπε να το πάρω εγώ και έπρεπε να το πάρει κάποιος άλλος. Ήταν συγκεκριμένα κριτήρια και γινόταν ηλεκτρονικά. Δεν μπορούσε κάποιος να παρέμβει στον Υπουργό Εργασίας, στην Υπουργό Εργασίας, στον Υπουργό Οικονομικών και να το πάρει. Έτσι γινόταν τα επιδόματα παλιά. Και μας λένε, άρα εμείς προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε το σύστημα, να το αλλάξουμε το κράτος. Mm-hmm. Η αριστερά πρέπει να κυβερνά, mm-hmm. από τη μια μεριά. Και άρα πρέπει να κάνει και συμβασμούς
και πρέπει να κάνει καμιά φορά και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, γιατί άμα δεν κυβερνάς δεν μπορείς να κάνεις έργο, συγχρόνως δεν ξεχνάει ποτέ ότι πρέπει να το μετασχηματίσει αυτό το κράτος για να παραμείνει αριστερά. Αυτά που σας λέω για τη θωράκιση του κράτους είναι ακριβώς αυτό. Ήταν ένας μετασχηματισμός του κράτους να είναι θωρακισμένο από μελλοντικές δυνατότητες για διαφθορά. Ναι, πάντως έρχονται τώρα και βλέπουμε ότι σαρώνουν πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή αλλάζουν δομές, βάζουν ανθρώπους. Μια χαρά το κάνουν. Η Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά το κάνουν. Αλήθεια αυτό. Ήσασταν αλαζόνες καθόλου, Υπουργέ? Δεν νομίζω ότι... Είπατε πριν ότι το κυρίαρχο σύστημα, τέλος πάντων, επειδή ακριβώς είναι κυρίαρχο, τα κόνσεπτ του, οι έννοιες, τα αφηγήματά του είναι πιο απλά για τον κόσμο και πιο κατανοητά. Είπατε επίσης ότι ίσως... Αυτό δεν το πιάσα. Όχι, είπατε ότι το κυρίαρχο σύστημα είναι πιο εύκολο στο να περνάει τα δικά του μηνύματα. Άμα είσαι 20 χρόνια στην εξουσία... Ναι, συμφωνώ εγώ μαζί σας. Έχεις και τις εφημερίδες και τα κανάλια μαζί σου. Αλήθεια, κυρίαρχες ιδέες. Μήπως όμως ο κόσμος, ο δικός σας κόσμος, τα στελέχη σας, οι υπουργοί σας, κλείστηκαν λίγο στα υπουργεία τους και έβγαιναν με δυσκολία έξω, με δυσκολία απαντούσαν στα τηλέφωνα, στους δημοσιογράφους. Δεν ήταν εύκολα χρόνια τα 4 χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα 4 χρόνια που ήμασταν εμείς με προηγούμενα χρόνια, ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Σαφώς. Άρα δηλαδή και πολλοί υπουργοί δικαιούνται, δηλαδή έχουν, όχι δικαιούνται, έχουν κάποια ελαφρυντικά, να το πω έτσι, σε αυτό. Ότι υπήρχαν και συμπεριφορές που δεν ήταν σωστές, μπορεί, και νομίζω ότι στη νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει και το συνέδριο, πρέπει να γίνει ένας απολογισμός, όχι με διάθεση... Ο κύριος Φλαμπουράρης έχει πει ότι δεν είναι ώρα για αυτοκριτική. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Φλαμπουράρη. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας απολογισμός, χωρίς ανθρωποφαγία. Δεν είναι ότι να λέω εγώ ο Α δεν το έκανε καλά και ο Α να λέει ότι εγώ δεν το έκανα καλά. Γιατί ο στόχος δεν είναι ούτε να θυχτώ εγώ ούτε ο Α. Γιατί καθυστερεί αυτός ο στόχος... απολογισμός? Γιατί καθυστερεί? Γιατί είμαστε σε μια πορεία για ένα συνέδριο, όπου ένα κομμάτι του συνεδρίου θα είναι, αυτό δεν είναι θέμα να βγάλω εγώ απολογισμός και ο Αλέξης και 5 άνθρωποι στην πολιτική γραμματεία. Ο απολογισμός πρέπει να είναι κατάκτηση όλου του κόμματος και των ανθρώπων που είναι ήδη στο κόμμα και τα νέα μέλη που θα έρθουν. Να συζητήσουμε με ήρεμο τρόπο. Εσείς κυβερνήσατε όμως, όχι εσείς προσωπικά, που κυβερνήσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνησε αυτή που κυβέρνησα. Και ακόμα έχουμε την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα μεταμνημονιακό σοκ. Φέραμε μνημόνιο που δεν το θέλαμε και είμαστε ακόμα λίγο γαλισμένοι που κάναμε αυτό που είμαστε το κάναμε. Δεν είμαστε σε μνημονιακό, πώς το λένε, μεταεκλογικό σοκ. Είμαστε σε μια κατάσταση που συγχρόνως που θέλουμε να κάνουμε μια δυναμική και ισχυρή αντιπολίτευση, θέλουμε να αναστοχαστούμε, να δούμε τα λάθη μας. Μερικά τα έχετε πει και εσείς και οι τρεις και οι τέσσερις εδώ στο πάνελ. Να κάνουμε τον απολογισμό, αλλά έναν απολογισμό που κοιτάει προς μπροστά. Να ρωτήσω εγώ. Να δούμε ποιες είναι οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε εμάς και τη Νέα Δημοκρατία. Έχω άποψη εγώ για ποιες είναι οι διαχωριστικές γραμμές που θα πρέπει να είναι στο πρόγραμμα. Και με αυτό να μπορέσουμε να διορθώσουμε και τα πράγματα που δεν κάναμε καλά. Υπάρχει διαφωνία με τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά δική σας, σε ό,τι αφορά την αυτοκριτική, τον απολογισμό? Όχι. Στον χρόνο που πρέπει να γίνει, αν θα γίνει, δεν θα γίνει? Όχι. Ο Αλέξης έχει πει, δηλαδή εγώ τον άκουσα πρόσφατα στην Πάτρα, ήταν, μπορεί να κάνω λάθος, που έλεγε ότι ελάτε να μας βοηθήσετε να συζητήσουμε και για τα λάθη μας. Ανοιχτά το είπε στο κάλεσμά του. Στα λάθη ήταν ότι δεν έγινε ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Είναι η μία ερώτηση που να κάνω και η άλλη είναι, αναφερθήκατε προηγουμένως σε κάποιες κινήσεις εξυγχρονισμού, εκμοντερνισμού του κράτους, γιατί έχει και μια προϊστορία η λέξη εξυγχρονισμό στην Ελλάδα. Θα πρέπει να είναι πιο δυναμική αυτή η διαδικασία εκμοντερνισμού, εξυγχρονισμού του κράτους? Υστερήσατε λίγο σε αυτό? Κοίταξε, για να πάρω το δεύτερο, γιατί έχει τη συνέχεια και μετά να πάμε στη... Ίσως, αλλά σας λέω, ήμασταν 3 χρόνια μέσα στο μνημόνιο, αλλά γίνανε βήματα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Σωστά, έτσι δεν λένε, η μεγάλη φιλελεύθερη? Είναι δυνατόν να μην ψηφίζουν όπως ψηφίσαμε εμείς και το περάσαμε, ότι τα παιδιά μεταναστών να μην έχουν ηθαγένεια? Είναι δυνατόν, δηλαδή, στο σύγχρονες κοινωνίες να μην μπορούν άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι να μπορούν να έχουν μια σύμβαση
Δηλαδή αυτά τα πράγματα που περάσαμε ήταν τομές για την Ελλάδα. Ήταν δείγματα φιλελευθερισμού που θα περίμενες ότι η Νέα Δημοκρατία που υποτίθεται είναι το μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη θα τα είχε υποστηρίξει. Εδώ δεν υποστήριξε στο Σύνταγμα να βάλουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν και διακρίσεις για το φύλο, δεν ξέρω τι λέει η κυρία Γιάμελη ως η μόνη γυναίκα σε αυτό το τραπέζι, και για διαφορετική σεξουαλική προτεραιότητα. Αυτά τα πράγματα είναι μεγάλες τομές. Τώρα, για την Εκκλησία... Προβλέπονται πάντως από νόμους αυτά, δεν χρειάζεται να μπει στο Σύνταγμα. Προβλέπονται από τον νόμο αυτό, ότι η ισότητα μεταξύ φύλων και ταυτοτικά στοιχεία δεν είναι σύνομο, αν κάποιος την παραβιάζει. Και άρα και για ποιο λόγο να μην το πει στο Σύνταγμα, γιατί να μην πει στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, αυτή ήταν η δική μου απορία. Γιατί να μην χρειάζεται. Τι θα επιφόρτιζε. Τώρα πρέπει να βάλουμε όλο το νομικό μας δικαιακό σύστημα στο Σύνταγμα. Εγώ βλέπω παγκοσμίως μια αναβάθμιση του φεμινιστικού κινήματος. Βλέπω μια αντίσταση στην ανδρική βία. Που δεν ξέρω αν έχει χειροτερέψει. Πέρασε η ώρα. Δεν ξέρω αν έχει χειροτερέψει αντρική, αλλά ίσως είναι περισσότερο στην επιφάνεια. Πάντα υπήρχε, αλλά τώρα είναι. Και θα ήταν μια καλή συμβολικό. Και το συμβολικό έχει τη σημασία ότι λέει το Σύνταγμα ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πριν απαντήσετε για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, επειδή έχουμε ανοίξει αυτό το θέμα, αυτές τις κινήσεις που αναφέρατε τώρα, την ατζέντα νόμου και τάξης που ανοίγει η κυβέρνηση από την άλλη μεριά, το θέμα του προσφυγικού, πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία πλειοψηφικά με ποια μεριά τάσεται? Γιατί υπάρχουν κρούσματα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Δεν αμφιβάλλω ότι και το αφήγημα του νόμου και τάξη και ότι οι πρόσφυγες είναι κατά κάποιο τρόπο κίνδυνος για την Ελλάδα έχουν σημαντικά. Υπάρχουν σημαντικά ερίσματα αυτών των απόψεων στην ελληνική κοινωνία. Παντού, όταν υπάρχει ανεργία, αστάθεια, αβεβαιότητα, αυτό που λέγαμε πριν, ότι η ψυχολογική αλλαγή, ότι φοβόμαστε ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα για τα παιδιά μας με σχέση με τους μισθούς, είναι πολύ εύκολο πολιτικές δυνάμεις να χτίσουν πάνω στο φόβο. Και έχουν μεγάλη ευθύνη όσοι πολιτικοί χτίζουν πάνω στο φόβο. Άρα εκεί δεν μπορεί να κρυφτείς. Εγώ είχα το ευτύχημα πριν από δύο εβδομάδες να είμαι στο Παλέρμο και να συναντηθώ με τον δήμαρχο του Παλέρμο, τον Λεολούκα Ορλάντο. Αυτός είναι τέταρτη θητεία. Έκανε το όνομά του γιατί ηγήθηκε του κινήματος κατά της μαφίας. Δεν τελείωσε τη μαφία, αλλά τουλάχιστον δεν κυβερνάνε την πόλη του, γιατί πριν διοικούσε την πόλη. Και αυτός είναι ουσιαστικά, έχει αναδειχθεί ο Άντι Σαλβίνι για τους πρόσφυγες. Και είπε πολλά και ωραία πράγματα. Το ένα πράγμα που μου είπε είναι ότι οι πρόσφυγες πρέπει να είναι ορατοί. Και για την δικιά τους ασφάλεια και για τη δικιά μας ασφάλεια. Όταν δεν είναι ορατοί, είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι την πυγμή. Ότι δεν κρύφτηκε. Ότι είπε ότι τα ατομικά δικαιώματα έχουν τεράστια σημασία όχι μόνο για την αριστερά, αλλά για την πρόοδο και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί να υπάρχουν κόμματα. Η ελληνική κοινωνία πλειοψηφικά συμφωνεί με αυτό όμως. Τι πιστεύετε? Αν υπήρχαν 15 Ορλάντο και δήμαρχοι στην Ελλάδα που είχαν την πυγμή, για να σας δώσω παράδειγμα τι εννοώ πυγμή. Μόλις έδωσε 2-3 άδειες για πρόσφυγες να μπορούν να έχουν και πρόσβαση στην υγεία και σε δουλειές, τον απείλησε ο Σαλβίνι ότι θα το πάει στα δικαστήρια και απάντησε, αφού θα με πάει στα δικαστήρια για 2-3, θα κάνω άλλους 600. Και την άλλη μέρα έκανα άλλες 600 άδειες. Χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται και η πανεπιστημιακή κοινότητα να είναι πιο μπροστά, γιατί όλοι οι οικονομολόγοι, και οι οικονομολόγοι που φαντάζομαι υποστηρίζουν και το Κινάλ και τη Νέα Δημοκρατία, ξέρουν ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι συντριπτικά, ότι οι πρόσφυγες βοηθάνε την οικονομία, ότι δεν κλέβουν δουλειές από τους ντόπιους, ότι βοηθάνε το ασφαλιστικό σύστημα για να μπορούν, για τους μεγάλους ανθρώπους, να μπορούν να πληρώσουμε τις συντάξεις. Είναι συντριπτικά στοιχεία. Και σας θυμίζω το παλιό ρητό, ότι κακά πράγματα δεν γίνονται μόνο όταν υπάρχουν κακοί άνθρωποι,
αλλά καλοί άνθρωποι που δεν μιλάνε όταν πρέπει να μιλήσουν. Οι ενστάσεις αυτό δεν είναι ότι οι άνθρωποι έρχονται, είναι ο τρόπος που έρχονται και το πώς ταυτοποιούνται. Η ανησυχία της κοινωνίας δεν είναι ότι είναι ούτε όλοι δολοφόνοι, ούτε όλοι κλέφτες, ούτε όλοι βιαστές. Η ανησυχία είναι ότι ξαφνικά έχουμε ένα κύμα. Αν ακούσετε τον κύριο Βελόπουλο. Ναι, λέω για εθνική κοινωνία, δεν μιλάω. Ή άμα ακούσετε τον κύριο Κυρινάκη που πάει έξω από, από πρόσφυγες και τρώει σουβλάκια. Δεν πήγε. Διατύπωσε την άποψη ότι δεν είναι πρόβλημα να το κάνει κανείς. Έφαγε σουβλάκια με τους φίλους του σε ένα μαγαζί. Δεν θα πήγε. Καλά, αν πιστέψετε αυτό, μπορεί να πιστέψετε οτιδήποτε. Δηλαδή μετά νομίζω δεν μπορεί να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Ότι εσείς διαφωνείτε στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να ταυτοποιούνται και να έρχονται με έναν τρόπο τέτοιο ώστε και οι ανθρώπινες συνθήκες να έχουν. Μα και εδώ να έχουν μιλάμε για βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία που λένε να πάνε στα ξηρονήσια. Δηλαδή αυτό δεν χτίζει σε έναν κόσμο που ήδη φοβάται ένα αφήγημα να φοβούνται περισσότερο. Όταν λες ότι εγώ θέλω, και αυτό δεν το έχει πει μόνο σαν αυτούς που μόλις το είπε ο ίδιος ο κύριος Κίρτσος, ευρωβουλευτής. Είπε και γιατί να μην πάνε στα ξηρονήσια. Μοντέλο Αυστραλίας, το έχει πει πολλές φορές ο κύριος Κίρτσος. Εδώ έχουμε... Από την ΚΝΕ ξεκίνησε, οπότε εντάξει, μπορεί να το καταλάβω ως λογική. Εγώ δεν ήμουν ΚΝΕ, ήμουν κουκού εσωτερικό, οπότε δεν είμαι αναγκασμένος να βγω. Καλά ψέγουμε τους νεοδημοκράτες. Αυτό δεν δημιουργεί ένα κλίμα. Βεβαίως. Δεν είναι άνθρωποι που παίζουν πάνω στο φόβο. Δημιουργεί κλίμα η δήλωση δικού σας βουλευτή προερχόμενου από τους ΑΝΕΛ που είπε ότι εγώ δεν θα κρατούσα το πανό refugees welcome στο... Ήταν πολύ μεγάλη, πολύ ατυχές το... Άρα το καταδικάζουμε και αυτό. Πάντως στο θέμα νόμος και τάξης υπάρχει και εδώ ένα ζήτημα για την αριστερά και από εδώ και πέρα θα έλεγα μάλιστα. Πέρα από, από το τι έγινε τώρα. Υπάρχει αυτή η προκατάληψη για τους μπαχαλάκηδες, ότι ο κάθε ακτιβισμός έβρισκε συμπαράσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 48 συνιστώσεις και η κάθε συνιστώσα νόμιζε ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η λέξη κλειδί σε αυτό που μόλις είπατε είναι υποστήριξη. Είναι άλλο υποστήριξη και άλλο ότι δεν θέλεις την καταστολή που χτυπάει τα δικαιώματα. Εγώ θεωρώ ότι σε πολλές διαδηλώσεις γίνονται πράγματα που δεν είναι σωστά. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή θα σταματήσω τις διαδηλώσεις, όχι βέβαια, όλα τα δικαιώματα μπορεί κάποιοι να τα τραβήξουν, να τα διαστρεβλώσουν, να τα χρησιμοποιήσουν για κακούς λόγους. Αλλά η απάντηση κάποιου φιλελεύθερου που πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι να το περιορίσει αυτό το δικαίωμα. Δεν γίνεται έτσι. Γενικά για την ασφάλεια η αριστερά έχει ένα πρόβλημα. Κατά τη δική μου άποψη οι καλύτερες παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια που δείχνει το δρόμο μπροστά ήταν οι συζητήσεις που ήταν σε σοβαρό επίπεδο ανάμεσα στους υποψήφιους για το Δήμο Αθηναίων. Τα debates αυτά. Ναι. Τα debates που νομίζω και οι τέσσερις ήταν. Γινόταν πραγματική συζήτηση. Γινόταν πρόβλημα. Ήταν ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος εξηγούσε πώς κατανοούμε εμείς την ασφάλεια και πώς βασίζεται σε υποδομές, πώς βασίζεται να ξαναφτιάξουμε γειτονιές. Όταν η γειτονιά δεν υπάρχει, όταν δεν υπάρχουν δουλειές σε αυτό, υπάρχει μια ανασφάλεια. Και που διαβάζει σε πειρασμό τον άνθρωπο, τον στείλατε αυτόν αδιάβαστο, εισαγωγικά θα πω τη λέξη, να κάνει εκλογές μέσα σε 1,5 μήνα. Ένα πολύ καλό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον αφήσατε να κατέβει τις τελευταίες εβδομάδες. Τι να αντιμετωπίσει και να κερδίσει και να αλλάξει το πρόσημο στην Αθήνα όμως. Πάντως νομίζω έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και αυτό δεν το λέω εγώ, νομίζω δεν το λέω μόνο οι Σιριζέοι. Πώς θα το λέω, πραγματικά ήταν αξιόλογος στέλεχος. Εγώ άλλο ρώτησα. Ότι είχατε αυτό το στέλεχος, είχατε καλλιεργήσει ένα αίσθημα ότι θα κατεβάσετε έναν άπεκτο άνθρωπο για να κερδίσει το Δήμο Αθηναίων, επιλέξτε τον κύριο Λιόπουλο και τον κατεβάσετε λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Το τελευταίο πεντάλεπτο τον έβαλε. Ναι, πεντάλεπτο. Τι μπορούσε να κάνει. Και ο Μέση να ήταν, για να μπει στου ποδοσφαιρικού όρου, δεν θα μπορούσε να βάλει γκολ. Να πω μια πρεβεζάνικη έκφραση: Better late than never. Κάλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν. Ωραία, για να μεταφράσουμε. Θυμάμαι συνεχώς αυτό που έχω ρωτήσει για το αν έπρεπε να προχωρήσει ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Α, το ξεχάσαμε αυτό γιατί άρχισα. Και να το προσθέσω και με κάτι ακόμα. Θέλω και στα δύο απάντηση. Πρέπει να έχει περισσότερο αντιπολίτευση τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για κοινωνικά θέματα και λιγότερο για σκάνδαλα. Μήπως παρασχολείται ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Ναβάρτης. Ήταν το περιεχόμενο του κειμένου των 53. Αυτό και θα κάνεις και μια τέταρτη ερώτηση. Ποια θέλεις να απαντήσω πρώτα για την Εκκλησία, γιατί ήταν από το προηγούμενη αυτό ερώτηση. Αυτό με ένα ναι ή με ένα όχι νομίζω. Όχι, είναι σύνθετο το πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι
Κάναμε πράγματα, κάναμε προτάσεις, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο τολμηροί, γιατί σε διάφορα πράγματα υπάρχει πλειοψηφία στην Ελλάδα για περισσότερο διαχωρισμό, ακόμα και άνθρωποι που είναι εντελώς ορθό. Το πιστεύετε αυτό? Το πιστεύω. Δηλαδή, η απόφαση δηλαδή του Συμβούλου Επικρατείας για τα βιβλία του Γαβρόγλου θεωρώ ότι δεν είναι πλειοψηφικό καθόλου. Δηλαδή, αυτό που γράψανε, δηλαδή, και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι οι δικαστές γράψαν αυτή την απόφαση. Δηλαδή, είναι τόσο οπισθοδρομική αυτή η απόφαση. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πλειοψηφικό ρέμα υπέρ αυτών των δικαστών και αυτή την απόφαση. Θεωρώ, δηλαδή, αυτή η απόφαση θα φαινόταν συντηρητική στη θεία μου την Αγλαία, στην Πρέβεζα που γεννήθηκε το 1800. 1880, δηλαδή, πραγματικά. Με ξεπερνάει εντελώς. Αλλά νομίζω και σε άλλα πράγματα ο κόσμος που σέβεται την Εκκλησία και δεν είναι ορθόδοξο, δεν θεωρεί ιδιαίτερα ορθόδοξο, αλλά που σέβεται και είναι ορθόδοξος, καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Και εκεί ίσως θα μπορούσαν να είμαστε πιο τολμηροί. Έχουμε το πρόγραμμά μας να δούμε τι θα προτείνουμε. Ωραία. Σε αυτό, εν πάση περιπτώσει, είχατε, όπως είπατε προηγουμένως, τα τρία χρόνια. Πάντως, οι προτάσεις μας στο Σύνταγμα για την Εκκλησία, για τη διαχωρισμό, ήτανε τολμηρές. Τώρα, πραγματικά πιστεύετε σε ένα γκάλωπ στην Ελλάδα θα διαφωνούσαν οι πιο πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες να συνεχίζουμε να απαγορεύουμε τη μετάφραση της βίβλου? Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα? Δηλαδή, όχι, αλλά μπορεί σε μια όριστη ερώτηση περί διαχωρισμού να μην ήταν σαφές. Άρα να το συγκεκρινοποιήσουμε. Ούτε θέλουμε μια επιθετική στάση ενάντια στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Πόσο είναι, μεταρρυθμιστικό όμως το άρθρο 16, πόσο είσαστε μεταρρυθμιστές στην παιδεία? Γιατί επιμένετε τόσο πολύ? Καλά, ακούστηκε βέβαια και το από την κυρία Γεννηματά ότι φταίτε εσείς για το άρθρο 16, όταν αυτή το Πασόκ διαχρονικά έχει εμποδίσει την αλλαγή του και δεν την έχει υποστηρίξει. Αλλά... γιατί μεγάλωσα στη Βρετανία. Ήμουν εκεί 28 χρόνια. Δεν υπήρχαν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήταν καλά πανεπιστήμια. Η Οξφόρδη που σπουδάσατε δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όχι, είναι ιδιωτικό με την έννοια που εννοεί. Δεν έχει όμως Καδρόνια και Μολότοφ, Υπουργέ. Τώρα θέλω να συζητήσουμε αν δεν πρέπει να υπάρχουν. Ελάτε, γιατί συνδέονται. Ή θα συζητήσουμε για το άρθρο 16. Για τους παχαλάκηδες, νομίζω, είπαμε στη προηγούμενη. Για πάμε. Και όλες οι προσπάθειες να φέρουμε ιδιωτικά στοιχεία στην εκπαίδευση και στην υγεία, κατά την άποψή μου, δεν έχουν δουλέψει. Έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερες ανισότητες, λιγότερη πρόσβαση των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων στο αγαθό είτε της παιδείας είτε της υγείας. Δεν πιστεύω ότι η Οξφόρδη και το Χάρβαρντ θα ανοίξουν πανεπιστήμιο εδώ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι πρώτα να ξοδέψουμε, αν θέλετε, δεν ξέρω πόσο μας παρακολουθούν για πόση ώρα, αλλά τη συζήτηση που είπαμε ότι έπρεπε να έχουμε μια στρατηγική να αυξήσουμε τις δαπάνες στην παιδεία και στην υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, πρώτα φτιάξε τα δημόσια, δώσε τα πανεπιστήμια τα χρήματα που χρειάζονται, γιατί μου λέτε ότι στην Οξφόρδη δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, αλλά ξέρετε τι είναι ο λόγος καθηγητών, φοιτητών στην Οξφόρδη και τι είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξέρετε τι είναι το πόσα χιλιάδες ευρώ, λίρες βέβαια στην Αγγλία, στη Βρετανία, είναι ερευνητικά χρήματα ανά καθηγητή. Να το κοιτάξουμε αυτό πριν το απαξιώνουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αν ρωτάτε εμένα σαν Έλληνα πανεπιστημιακό, η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες πανεπιστημιακοί είναι κοντά στο θαύμα με τους πόρους που έχουν. Δηλαδή, είναι πραγματικά, γιατί έχει πάρα πολλά. Πρέπει να πάω σε μια διάλειμμα. Και στερώντας από την Ελλάδα. Ναι, να πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα και να το ανοίξουμε συνέχεια, γιατί είναι και αυτό μια μεγάλη κουβέντα. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον κύριο Τσακαλώτο.